Τελευταία έρχονται πάρα πολλές ειδήσεις από την Αμερική που λένε ότι οι καθηγήτριες συνάπτουν ερωτικές σχέσεις με μαθητές. Και... καλό αυτό είναι να μην γίνεται, παιδιά. Είσαι γουρλού, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή για φέτος. Δεν ξέρω. Θες μας ένα καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας. Σοφία. Σοφία, χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις. Έχεις πολλά χρόνια μέχρι τα 100, πώς είσαι? 18. 18. Πάω 19 ένα μήνα. Αγία μου, ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν τα σχολεία. Θέλω να μου πείτε τι θυμάστε από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ποιος ήταν ο χειρότερος σας εφιάλτης, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο? Ότι ξεκίνησαν τα σχολεία. Το πρωινό ξύπνημα. Εμένα είναι πια μια κατάθλιψη. Τι ώρα έφυγα από το σπίτι, 8 παρατέταρτο. Και το κουδούνι βαρούσε. 8. Τσιμα-τσιμα, καμπλέ. Τσιμα-τσιμα, πάντα. Τι σου είδε, τι σε χαλούσε? Τα άλλα παιδάκια. Εντάξει, καλά τα πήγαινα τα παιδάκια εγώ. Ωραία, φαντάζομαι. Σ' άρεσε που πήγαινε σχολείο? Να σου πω κάτι, εγώ συνέχεια κοιμόμουν στο σχολείο. Την ώρα του σχολείου? Ναι. Αλήθεια. Ξέρεις τι ύπνο ρίχνεις στο θρανείο? Εγώ το πήγαινα μια χαρά με το σχολείο. Γούσταρες. Περίμενες να έρθει η ημερομηνία να πας σχολείο? Ναι. Βαριόμουν το καλοκαίρι, δεν έχει τίποτα να κάνω. Άλλα παιδάκια στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν? Το καλοκαίρι όχι. Φεύγουν όλα, και εσύ καημένο δεν είχε χωριό και τέτοια. Τίποτα, ούτε ένα εξοχικό παράνομο αυθαίρετο κάτι που είχαν όλοι? Ούτε μέχρι την Καλλικράτεια κάτι? Όχι. Στη Γότρα να σε πήγαινε ο μπαμπάς? Όχι. Ούτε στη Γότρα να σε πήγαινε? Εδώ πέρα. Ούτε στο Magic Park? Ήμουν πολύ αγχωμένη όταν πήγαινα σχολείο. Γιατί? Χωρίς λόγο και αιτία. Ας πούμε και καλυμμένα μου πεις, εγώ θα αγχωθώ και σχολείο γνώμη πάρα πολύ. Μόνο όταν ήσουν, ας πούμε, πρωτάκι, πρώτη γυμνασίου, όχι, πρώτη... όχι, κάθε όλες... χρονιά. Ναι, ναι. Γιατί τι, τραγουδίστρια ήσουν και νέα σεζόν? Ξέρω εγώ, οι καθηγητές, έχω τσακωθεί με καθηγητή. Έχει τσακωθεί? Έχω τσακωθεί πολύ. Τι σου έκανε, γιατί αυτό έφυγε σίγουρα. Βασικά, εγώ θυμάμαι την πρώτη μου μέρα στην πρώτη δημοτικού. Χαρακτηριστικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τη δασκάλα μου. Πάρα πολύ. Και δηλαδή, μόλις μου είπαν, μου έδειξαν ποια είναι η δασκάλα μου, έτρεξα γρήγορα στην αγκαλιά και την αγκάλιασα. Παναγία μου. Ναι, είναι, αυτό μου έχει μείνει, το έχω ακόμα εικόνα στο μυαλό. Με τους καθηγητές? Όχι, βέβαια. Δεν αγκαλιάζει. Όχι. Όταν ήμουν εγώ μαθητρία. Ναι, δεν έχει πολύ καιρό από ό,τι βλέπω. Έχει 4 χρόνια. Εντάξει, 4 χρόνια. Μια καθηγήτρια, τι σου έκανε? Δεν ξέρω, κάποιο λόγο μου είχε βάλει στο μάτι. Ναι, χωρίς λόγο φαντάζομαι. Ναι. Δεν είχες κάνει τίποτα? Όχι, αλήθεια, δεν είχα κάνει κάτι. Για τάξη. Στο Λύκειο, σε όλο το Λύκειο. Τι ζόρυβα, μήπως σε ζήλευε? Γιατί να με ζηλέψεις? Για το ζήλευε. Γαλάζιο μάτι. Μετά τι άλλο δεν μ' άρεσε? Αυτό το κοροϊδέμα τα παιδιά. Αυτό που λένε bullying, έτσι. Μια χρονιά μόνο, μετά τους έτοιμασαι μαζί. Αυτά τα χαζά που κάνουμε, μωρέ, όλοι μεταξύ μας. Τι σου λέγανε δηλαδή? Τώρα δεν πούμε τι κάνουμε. Γιατί καλέ, ποιο σε δει? Εσύ τίποτα, ε? Τίποτα. Αμήλικτη, εσύ σκληρή, τείχο. Ωραία, δεν δίνει κουβέντα. Θέλω να μου πει αν θυμάσαι κανένα σχολικό σου έρωτα. Ναι, θυμάμαι. Πώς λέγα? Δεν μπορώ να σου πω όνομα τώρα. Γιατί δεν μπορεί να το δει? Α, το δει, τι θα πάει. Α, δεν το ήξερε, δεν το έχεις πει ποτέ? Το ήξερα, αλλά τώρα μην τη βγάλουμε, σε βλέπει και ο κόσμος. Από το δημοτικό είχες καμία ρε? Δημοτικό, τόσο παλιά θυμάμαι. Θυμάμαι, ναι. Για πες. Το Γιάννη. Ο Γιαννάκης. Ο μικρός Γιαννάκης, πότε ήταν? Έτσι, δημοτικό ήμασταν, πολύ μικρά. Τι απέγινε ο Γιαννάκης? Παντρεύτηκε. Ποιον πήρε, ποια πήρε? Δεν την ξέρω την κοπέλα. Για πες ρε φιλέ. Από το ίδρυμα είμαι. Ωραία, πες μου. Κάπου σε ξέρεσαι. Αποκλείδε. Κι εγώ από το ίδρυμα είμαι, αλλά από άλλο. Εγώ είμαι από άλλο ίδρυμα. Σοφρονιστικό. Λοιπόν, τι λέγαμε για το Γιαννάκη. Παντρεύτηκε ο Γιαννάκης. Παντρεύτηκε. Πότε καλέ, πόσο ήταν ο Γιαννάκης? Ίσα ήμασταν, αλλά παντρεύτηκε νωρίς. Από έρωτα? Μάλλον. Α, ωραία, μάλλον. Ήταν ένα παιδάκι το παιδάκι οποίο... Παιδάκι να παίξει νύχες, να χαμουρευτείς είχες όμως, Δεν χαμουρεύτηκα γιατί εν τέλει ήθελε την κολλητή μου. Α, το καθήκη, από τέτοια μικρή ηλικία, τόσο μαλάκες είμαστε. Για πες, πόσο χρονών? Έκτη δημοτικού. Πόσον λέγανε? Δημήτρη. Ο Δημητράκης. Ναι, είναι δύο βέβαια που τα φτιάξαμε με την κολλητή μου. Στην πέμπτη δημοτικού ήταν ένας Δημήτρης, στην έκτη δημοτικού ήταν ο άλλος. Άλλη δουλειά δεν έχει, φίλη σου? Ήταν η ωραία του σχολείου τώρα, τι να κάνουμε, ακόμα είναι ωραία. Είναι ακόμα, πώς τη λένε? Χριστίνα. Χριστίνα, αν μας ακούσει, στείλε μήνυμα. Α, δημοτικό, πάμε πολύ παλιά. Δημοτικό, όχι, να θω. Μετά όμως, Ναι, εκεί στη γυμνασίου λίγο. Ωραία. Δεν τα έχετε φτιάξει με κανένα παιδάκι? Στο δημοτικό, όχι. Ρε, τι είστε εσείς οι νέοι? Όταν ήμασταν εμείς δημοτικό, ήταν. Μεγάλο πράγμα. Όταν ήμασταν εμείς δημοτικό, Τετάρτη με Πέμπτη είχαμε 10 γκόμενες. Δεν κάναμε τίποτα, αλλά λέγαμε ότι τα έχουμε. Αν ναι, στο δημοτικό είχα έναν, τον Τάσο. Ο Τάσος, τι απέγινε ο Τάσος? Με Τάσο τώρα είμαστε φίλοι. Τον θυμάμαι. Πώς τον λέγανε? Το όνομά του. Όχι, το επίθετο. Όντως. Όχι, το όνομα. Χριστόφορος. Τι κάνει τώρα ο Χριστόφορος? Δεν γνωρίζω. Δεν κρατάτε επαφές? Όχι. Γιατί σε πλήγωσε? Δεν σε ήθελε ο Χριστόφορος? Σε τι τάξη είμαστε? Πιο μπροστά δεν είχατε κανένα αγοράκι? Είχες καμιά σχέση? Τα είχες φτιάξει με κανέναν? Ο Χριστόφορος. Η ίδια ηλικία ή μεγαλύτερος? Γιατί δεν σε ήθελε? Γιατί μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις? Αλέξανδρος. Τι έκανε ο Αλέξανδρος, τι απέγινε? Σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω που βρίσκεται. Τότε εξελίχθηκε, τα φτιάξατε? Μπα, όχι, ήμασταν πρώτη δημοτικού τώρα. Από την πρώτη δημοτικού έφαγε χιλόπιτα. Από τότε τρώω χιλόπιτα. Εσύ του τα. Καλή φάση. Κάποια στιγμή θα κάτσει μπίλια και θα σε παρακαλάνε. Το πρώτο φιλί πότε το πήρε δηλαδή? Άργησα.
Και άργησα, αλλά ήρθε. Πότε? Στο γυμνάσιο. Πόσο? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι το πρώτο σου φιλί? Δεν θυμάμαι. Αλήθεια? Αχ, δεν θυμάμαι. Πολύ ωραία θα νιώθει αυτό που σου έδωσε τον πρώτο του φιλί. Εγώ δεν ένιωθα ωραία, οπότε εντάξει. Δεν φιλήσε ωραία, τι? Έχωσε τη γλωσσάρα του μέσα αυτά που κάνουν τα αγόρια, ε. Οι σαλιάριδες. Θέλω να μου πεις, γιατί υπάρχει μια μόδα τελευταία, βέβαια πιο πολύ γίνεται στην Αμερική. Οι καθηγητές κάνουν συνάπτουν σε ερωτικές σχέσεις με μαθητές. Συλλαμβάνονται, πάνε δικαστήριο κτλ. Κυρίως γίνεται καθηγήτρες με αγόρια. Έχει πέσει στην αντίληψη σου κάτι αντίστοιχο? Δυστυχώς όχι, αλλά δυστυχώς θα ήθελα να ακούσω. Είχες κανένα καλό καθηγητή στο Λύκειο? Πολύ καλό. Πολύ ωραίο, ε. Ήσουν τσιμπημένοι μαζί του? Ήμουν αρκετό καιρό. Έκανε καμιά τίποτα, ε. Ήταν σοβαρό, ε. Ήταν, έχει και παιδιά. Και όχι, ήταν πολύ μαμά μου. Δεν και συμμαθητές με τη μάνα μου. Θα μας πεις και τίποτα άλλο για τη μάνα σου? Όχι, όχι, εντάξει, θα έρθουν. Καμιά καλή καθηγήτρια, γιατί εγώ είχα, θυμάμαι. Είχα καλή, αλλά σε φροντιστήριο και σχολείο. Ωραία, όταν λες καλή. Καλή, καλή, καλή. Τούμπανο, ε. Τούμπανο, παρακολουθούσατε. Τούμπανο, μαθηματικό, τούμπανο. Όχι. Τίποτα κανένα. Δηλαδή δεν έχει. Έχετε την κυκλοφορεί στα ελληνικά σχολεία. Εγώ είχα μια καθηγήτρια. Ακόμα τη θυμόμαστε. Μαζευόμασταν όλοι πρώτο φρανείο για να πάρουμε λίγο ματάκι. Αν σε γούσταρ θα το προχωρούσε. Ναι, αυτό είναι φετή χολωνών. Α, ωραία. Στο σχολείο τίποτα δεν θα έκανα. Στη σχολή, άμα στην πέσει κανένας καθηγητής, όχι, θα περιμένεις να τελειώσεις. Να ορίσει ένα κίνητρο για να πάρει πτυχίο νωρίς. Στο Λύκειο που ήσουν εκεί στα τελειώματα, κάποιο καθηγητή σου την έπεφτε. Θα έκανε κάτι και εσύ γούσαρε, ήσουν ερωτευμένη? Ναι, γιατί όχι. Μ' αρέσει. Αφού τελειώνω. Σε λίγου μήνε τελειώνει. Η σχέση θα ξεκινούσε ενώ. Θα κρυφό ένα διάστημα και μετά θα έβγαινε στη φόρα. Στα κρυφά. Καλύτερα φοιτήτρια ή μαθήτρια? Φοιτήτρια. Σκέψου το, μην βιαστείς να απαντήσεις, είναι σοβαρή απάντηση. Φοιτήτρια. Δεν διαβάζω. Αυτό με το δίμωμά μου. Δεν διαβάζω, είμαι πολύ χαλαρά. Δεν έχεις άγχος. Τίποτα. Μπομενάκια, όλη μέρα έξω. Ναι. Πληρώνει ο μπαμπάς. Όχι, δουλεύω. Φοιτήτρια. Φοιτήτρια, σε πιο ελεύθερη, τώρα μαθήτρια, δεν είσαι σχολείο, σπίτι, άντε και κάνε καφέ. Εδώ που είσαι. Εδώ είσαι, εκεί που σπουδάζεις. Ναι. Νομίζω δεν έχουν ιδέα τι κάνεις. Τώρα θα μάθω. Φοιτητής. Πολύ διαφορετική ζωή. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ελευθερίας, πιο χαλαρός, κάνεις ό,τι θέλεις, μένεις μόνος σου. Φοιτήτρια. Γιατί? Γιατί κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Για πες μας τι θέλεις. Πας δεν πας σχολείο, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, δεν μετράνε εδώ τίποτα. Όχι, εντάξει, καλά είναι εδώ. Και όταν μαζεύονται τα μαθήματα, τι κάνεις? Τα περνάς εσύ, ε. Τι, λαδώνεις? Υπάρχουν τέτοια πράγματα στα ελληνικά πανεπιστήμια? Εγώ δεν τα κάνω. Δεν τα έχω κάνει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Φοιτήτρια. Γιατί, για πες μας. Ελευθερία. Κάνεις ό,τι θες. Γυρνάς ό,τι να θες. Εντάξει, στο σπίτι όμως υπάρχει επιτήρηση στον ένα. Εδώ πέρα δεν σε επιτηρεί κανείς. Τώρα θα σε δει η μάνα και θα σε επιτηρεί όμως. Εντάξει, κλάιν τώρα. Α, ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε.